Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, χρόνια σας πολλά με υγεία και ευτυχία. Η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης ξημερώνει και η έλευση του Θεανθρώπου δίνει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Δίνει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο στη Σομαλία με τα εκατομμύρια των λιμοκτονούντων, στην πρώην Ιουγκοσλαβία όπου η αιματοχυσία συνεχίζεται, στο Κουρδιστάν, στην Ασία, στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική των αστέγων και των πεινασμένων, αλλά και δίπλα μας με τους χιλιάδες μοναχικούς ανθρώπους που τις άγιες αυτές μέρες στερούνται την ανθρώπινη ζεστασιά. Η Ελλάδα χιονισμένη υποδέχεται το Θεάνθρωπο. Ημέρα αγάπης, ελπίδας και ειρήνης η σημερινή, ημέρα ευχών για ένα καλύτερο αύριο. Να περάσουμε όμως στην ειδησιογραφία μας. Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απίθυνε μήνυμα στους απόδημους Έλληνες. Ο κύριος Μητσοτάκης στο μήνυμά του επισημαίνει: διανύουμε τον τελευταίο καιρό μια κρίσιμη περίοδο για τα εθνικά μας θέματα και όλοι οι Έλληνες, όπου και αν βρισκόμαστε, δίνουμε μαζί τον αγώνα για την προάσπισή τους. Παντού στη γη, ο ελληνισμός με εγρήγορση και πίστη δίνει τη μάχη, αποδεικνύοντας ότι οι δεσμοί που τον δένουν με την πατρίδα είναι ακατάλυτοι. Ο Πρωθυπουργός ευχαριστεί τους Έλληνες της Διασποράς για τη συμμετοχή τους στη μεγάλη προσπάθεια για τα εθνικά μας δίκαια και τους καλεί να συνεχίσουν με ομοψυχία τον αγώνα. Ιδιαίτερα ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνεται στους Έλληνες ναυτικούς αναφέροντας: η σκέψη μας είναι κοντά σε εσάς που κρατάτε ψηλά το όνομα της πατρίδας μας στα μακρινά πελάγη και στηρίζετε την ποντοπόρο ναυτιλία μας που αποτελεί καμάρι και καύχημα για όλους μας. Και ο Πρωθυπουργός καταλήγει: με τις δικές μου ευχές ενώνονται και οι ευχές όλων των Ελλήνων από την πατρίδα. Σας φύγω θερμά το χέρι και σας εύχομαι καλές γιορτές και κάθε ευτυχία σε όλους. Τα κάλαντα των Χριστουγέννων, κυρίες και κύριοι, ήχησαν από νωρίς το πρωί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χαρούμενες παιδικές φωνές γέμισαν κάθε σπίτι με το μήνυμα της σημερινής γιορτής. Καλήν ημέρα άρχοντες όμως δεν έψαλαν μόνο τα παιδιά. Τα κάλαντα είπαν το πρωί στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης οι χοροδίες της στρατονομίας και η μπάντα της ΑΣΔΕΝ. Ο κ. Βαρβιτσιώτης αντάλλαξε ευχές με τους στρατευμένους και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Το μεσημέρι, αντιπροσωπείες ποντίων και κριτών έψαλαν τα κάλαντα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ανδρέα Παπανδρέου, στο σπίτι του στην Εκάλη. Γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων οργάνωσε το ΚΚΕ στα κεντρικά γραφεία του στον Περισσό. Την εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών ζει και η Θεσσαλονίκη, όπου θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα οι υπουργοί Σωτήρης Κούβελας και Παναγιώτης Χατζηνικολάου. Μηνύματα με την ευκαιρία των Χριστουγέννων απίθυναν οι προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τονίζει ότι ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός καλείται να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στη σημερινή ταραγμένη κατάσταση στην Ιφίλιο και να συμβάλλει στην επικράτηση της ειρήνης. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ επισημαίνει ότι η γέννηση του Θεανθρώπου πρέπει να συμβάλλει στην καθιέρωση της ειρήνης στα Βαλκάνια. Τέλος, ο Πατριάρχης της Ρωσίας Αλέξιος απίθυνε θερμές ευχές στους Έλληνες με την ευκαιρία της Μεγάλης Ημέρας της Χριστιανοσύνης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής δέχθηκε τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του. Εργασιακή ειρήνη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αποφάσισαν απόψε οι εκπρόσωποι των τραπεζών και των τραπεζοϋπαλλήλων σε συνάντηση που είχαν παρουσία του Υπουργού Εργασίας Αριστίδη Καλατζάκου. Το ρεπορτάζ ετοίμασε ο Γιάννης Κρυτσαντώνης. Το πρωτόκολλο αυτό, ή αλλιώς πρακτικό θα λέγαμε, που συντάχθηκε και υπεγράφει και από τις δύο πλευρές, ΟΤΟΕ και Εργοδοσία Τραπεζών, κατοχυρώνει θεσμικά αιτήματα σαν πρώτο σκαλοπάτι για να συνεχιστεί ο διάλογος και το Γενάρη για τα μισθολογικά και άλλα αιτήματα των τραπεζοϋπαλλήλων με στόχο να υπογραφεί η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην ΟΤΟΕ. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το πρωτόκολλο αυτό υπεγράφει έπειτα από προσπάθειες για συμφωνία των δύο πλευρών που κατέβαλε ο Υπουργός Εργασίας Αριστίδης Καλατζάκος. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονική απόπειρα κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Παπαδημητρίου. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε ήδη με απόφαση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη η διάθεση αστυνομικών φρουρών στους βουλευτές όλων των κομμάτων. Στο ρεπορτάζ είναι ο Πάνος Όβολος. Στα εργαστήρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας συνεχίζεται η εξέταση του κάλικα και των τριών βολίδων που βρέθηκαν στον τόπο της απόπειρας κατά του βουλευτή κυρίου Παπαδημητρίου, ενώ η ειδική ομάδα και οι αναλυτές της ασφάλειας μελετούν την προκήρυξη με την οποία η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη έχει αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα. Παρά το γεγονός ότι επίσημα η αστυνομία δεν ανακοινώνει τίποτα επειδή περιμένει το πόρισμα, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο όπλα που χρησιμοποίησαν οι τρομοκράτες είναι τα ίδια, δηλαδή το 45 πιστόλι και το 38 περίστροφο που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Επίσης δεν μένει καμιά αμφιβολία στους αστυνομικούς ότι η προκήρυξη είναι γνήσια.
Στο μεταξύ, βελτιώνεται συνεχώς η κατάσταση της υγείας του κυρίου Παπαδημητρίου και οι γιατροί λένε ότι πρωτοχρονιά θα κάνει μάλλον στο σπίτι του. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Γελεστάθης σε δηλώσεις του επανέλαβε ότι πράγματι ο κύριος Παπαδημητρίου είχε εκφράσει φόβους ότι απειλείται, αλλά παρατήρησε ότι σημαντικός αριθμός πολιτικών και άλλων προσώπων εκφράζουν συχνά τέτοιους φόβους και πρόσθεσε ότι η ελληνική αστυνομία δεν είναι εκ των πραγμάτων σε θέση και λόγω ελλείψεως προσωπικού να διαθέσει αμέσως σε όλα τα αιτήματα άνδρες προσωπικής ασφάλειας. Για την περίπτωση του κυρίου Παπαδημητρίου, ο Υπουργός τόνισε ότι αμέσως μόλις ο βουλευτής διατύπωσε τους φόβους, δόθηκε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες για άμεση εξέταση του αιτήματός του. Πριν όμως ολοκληρωθεί η έρευνα και πριν του διατεθεί η προσωπική ασφάλεια, συνέβη η τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος του. Και ο κύριος Γκελεστάθης κατέληξε: «Είναι αδικαιολόγητα και αβάσιμα όλα όσα εξαιτίας ενός θλιβερού γεγονότος προβάλλονται από διάφορες πλευρές και αποσκοπούν αποκλειστικά να πλήξουν το κύρος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Αστυνομίας». Περιορισμό στην κατανάλωση του νερού προσανατολίζεται να επιβάλλει η ΕΙΔΑΠ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λειψιδρίας στην Αθήνα. Στο ρεπορτάζ είναι ο Γιάννης Βραχάλης. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τη λειψιδρία, γιατί όπως δηλώνει η ΕΙΔΑΠ, τα αποθέματα του νερού στους ταμιευτήρες της είναι πλέον λιγοστά. Η χθεσινή εξαγγελία του Υπουργού Περιβάλλοντος για την επιβολή ανώτατου ορίου κατανάλωσης κατά άτομο από τα μέσα του Γενάρη σημαίνει ότι πρέπει στο εξής να προσέχουμε πολύ για να έχουμε. Γιατί διαφορετικά τα πρόστιμα θα είναι πολύ αυστηρά μέχρι και προσωρινής διακοπής του νερού. Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς της ΕΙΔΑΠ, θα πρέπει το κάθε άτομο από το καινούριο χρόνο να καταναλώνει μόλις 90 λίτρα νερού την ημέρα. Δηλαδή, όση είναι η ποσότητα που περιέχεται σε 60 μπουκάλια του 1,5 λίτρου. Όπως έχει λοιπόν προβλέψει η ΕΙΔΑΠ, για την καθαριότητα χρειάζεται το άτομο 40 λίτρα νερού την ημέρα, δηλαδή 27 μπουκάλια περίπου του 1,5 λίτρου, 20 λίτρα για το καζανάκι και 30 λίτρα για τις υπόλοιπες χρήσεις όπως είναι το μαγείρεμα. Η ΕΙΔΑΠ ήδη μελετά πολλούς τρόπους για να μπορεί από το καινούργιο χρόνο να κάνει ελέγχους σε κάθε σπίτι έτσι ώστε να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης. Στόχος της είναι η εξοικονόμηση 60 περίπου εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού για τον επόμενο χρόνο. Να πάμε τώρα στη Βοσνία, όπου το ιδανικό δώρο των Χριστουγέννων για τους αμάχους θα ήταν βέβαια μια ανακοχή. Φαίνεται όμως ότι ούτε την Άγια αυτή η μέρα δεν θα συγγίσουν τα όπλα. Μάταια οι άνδρες των δυνάμεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προσπαθούσαν απόψε να επιβάλλουν έστω και ένα 24ωρο διάλειμμα ειρήνης. Στο χιονισμένο Σεράγεβο, τα Χριστούγεννα κάθε άλλο παρά λευκά είναι. Όμως οι άμαχοι επιμένουν να ελπίζουν, επιμένουν να γιορτάσουν τη γέννηση του Θεανθρώπου, έστω και χωρίς τρόφιμα, νερό ή θέρμανση. Ο πόλεμος συνεχίζεται και σε δεκάδες άλλες βοσνιακές πόλεις μικρογραφίες του μαρτυρίου του Σεράγεβο. Στο Βελιγράδιο, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς πανηγυρίζει την νίκη του. Η Σερβική Εκλογική Επιτροπή δεν δέχεται να ακυρώσει το εκλογικό αποτέλεσμα, όπως ζητάει ο Μίλαν Πάνιτς, που καταγγέλει νοθεία. Στις Βρυξέλλες, ο Βέλγος βασιλιάς Μποντουέν, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, δήλωσε ότι η ΕΟΚ έδειξε αδυναμία και εμφανίστηκε διχασμένη τη στιγμή που έπρεπε να δράσει αποφασιστικά για να πάρει τέλος το δράμα στη Γιουγκοσλαβία. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Μεγάλη κίνηση μέχρι και αργά το βράδυ στην αγορά της Αθήνας. Οι Αθηναίοι έσπευδαν για τα τελευταία ψώνια τους, είτε για να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, είτε για να αγοράσουν κάποιο δώρο. Ο 13ος μισθός όμως δεν αξιοποιήθηκε μόνο σε είδη διατροφής και σε ρούχα, αφού το ενδιαφέρον των πιο επίμονων αλλά και των πιο αξιαγάπητων αγοραστών στράφηκε σε κάποιες άλλες βιτρίνες. Την τιμητική τους έχουν τις ημέρες αυτές τα παιδιά, καθώς ο Αϊ-Βασίλης κάνει την εμφάνισή τους στην Αθήνα όχι την πρωτοχρονιά, αλλά από τις παραμονές των Χριστουγέννων. Γεμάτα ήταν λοιπόν τα καταστήματα παιχνιδιών από τους λιλιπούτιους αγοραστές που έβγαλαν για ψώνια τους γονείς τους. Αυτό, με το καρατσάκι. Φέτος στην επικαιρότητα κυρίως είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια τηλεοράσεως. Είναι τα πνευματικά παιχνίδια, οι κατασκευές συναρμολογούμενα, τα επιτραπέζια παιχνίδια και ακολουθούν στα κοριτσίστικα οι επώνυμες κούκλες. Επιτραπέζια παιχνίδια που μου αρέσουν πολύ. Εγώ για τα Χριστούγεννα, εγώ θα ήθελα ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που είναι ωραίο. Εγώ πήρα μια ρεπόρτερ, μια γραφούλα ρεπόρτερ. Διάφορα, μπορεί να είναι, ό,τι βρω. Αυτό τα σέγκα, τα ηλεκτρονικά. Yeah!
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Όλοι όσοι συνεργαστήκαμε για να το παράγουμε, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα.